Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε μία ακόμη συζήτηση, αντιφωνική συζήτηση προβληματισμού. Αυτή τη φορά αφορμή είναι το βιβλίο του καλεσμένου μας, του Δημήτρη Πεπόνη, τον οποίον καλωσορίζουμε στο φιλόξενο αντίφωνο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που μας έκανες την τιμή να είσαι μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, το αντίφωνο και σαν προσωπικά Μανώλη. Το βιβλίο το οποίο στάθηκε η αφορμή για αυτή την συζήτηση, η οποία ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα για τους θεατές μας, είναι ένα πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο. Ο τίτλος είναι «Το τέλος της μεγάλης παρέκκλησης», υπότιτλος «Από την Ουκρανία και την πανδημία στη νέα πλανητική τάξη». Ο τίτλος είναι, αν μη τι άλλο, δελεαστικός. Να αναφέρουμε ότι οι εκδόσεις είναι οι εκδόσεις Τόπος και η επιμέλεια του βιβλίου αυτού, το οποίο δεν είναι, έτσι, δεν είναι μικρό βιβλίο, είναι, έχει αρκετές σελίδες, αλλά νομίζω ότι βγαίνουν άνετα στην ανάγνωσή τους. Την επιμέλεια λοιπόν την έχει κάνει ο Σωτήρης ο Μητραλέξης και ο Στέφανος Ρέπας. Αυτό το οποίο εισαγωγικά θέλω να πω, Δημήτρη, και θα μπούμε και σε ερωτήσεις στη συνέχεια, είναι αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί το διάβασα το βιβλίο, είναι ότι όσον αφορά την εκδοτική παραγωγή της χώρας μας των τελευταίων ετών, είναι το από τα λίγα βιβλία, για να μην πω από τα ελάχιστα βιβλία, έτσι μην αδικήσω κάποιον άνθρωπο, είναι από τα λίγα βιβλία τα οποία αγγίζουν το θέμα της γεωπολιτικής, κατ' εμέ έτσι το ονομάζω, εσύ θα μας πεις αν είναι γεωπολιτική ή κάτι άλλο, το θέμα της γεωπολιτικής με μια σύγχρονη ματιά. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο είχε υποπέσει στην αντίληψή μου είναι βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Είναι βιβλία τα οποία ασχολούνται, εργασίες οι οποίες ασχολούνται με τη γεωπολιτική της ενέργειας, των ενεργειακών πόρων, αυτά όσον αφορά την ελληνική εκδοτική πραγματικότητα. Σε διεθνές επίπεδο, επειδή έχω την ιδιαιτερότητα να κοιτάζω λίγο και ξένο τύπο και ξένα περιοδικά, υπάρχει πάλι η γεωπολιτική της ενέργειας, υπάρχει η οικολογική γεωπολιτική, η γεωπολιτική της οικολογίας, που πάλι έχει να κάνει με τους φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους. Αυτά, εκεί μένουνε. Εκεί μένουνε. Προφανώς είναι και θέματα τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρουν το σύγχρονο κοινό. Το βιβλίο αυτό, χωρίς να απεμπολεί αυτό το ενδιαφέρον, εστιάζει στη γεωπολιτική της γεωγραφίας, αν μου επιτρέπεις, τη δική μου προσέγγιση. Δηλαδή αγγίζει περιφερειακές ενότητες, οι οποίες είναι γεωγραφικές ενότητες, αλλά όχι μόνο, και προσπαθεί μέσα από αυτές τις γεωγραφικές παύλα περιφερειακές ενότητες να δει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Όπως λέει και στο Οπισόφυλλο, σε τι κόσμο θα ζήσουμε, ποια εποχή ανατέλει μπροστά μας. Ζούμε άραγε το κύκνιο άσμα μιας παγκόσμιας τάξης και την απαρχή ενός νέου μακροϊστορικού κύκλου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν καταρχήν πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο. Ναι. Ασχολούμαι με την εξέλιξη των διεθνών πραγμάτων, των παγκοσμίων πραγμάτων. Έχω ευρύτερους προβληματισμούς, οι οποίοι δεν περιορίζονται στη γεωπολιτική, δηλαδή γίνεται μια κατάχρηση συνεχής του όρου. Ουσιαστικά συνδυάζω την πολιτική, την ιστορία με τη γεωγραφία. Αυτά τα τρία είναι έτσι. Και υπάρχουν και άλλα μεγάλα ζητήματα. Αυτό που έβλεπα ότι δεν υπήρχε στη βιβλιοπαραγωγή ή στην κίνηση ιδεών ήταν μια σύνθεση από διαφορετικά ακαδημαϊκά ή επιστημονικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά προσπάθησα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου να κάνω αυτή τη σύνθεση ο ίδιος. Δηλαδή δεν έχει μόνο θέματα διεθνούς πολιτικής ή γεωπολιτικής, αλλά έχει και άλλα μεγάλα ζητήματα στις εποχές μας, όπως η δημογραφία, η αστικοποίηση κλπ. Τα οποία διαπλέκονται, απλά έχουν διαχωριστεί λόγω των ακαδημαϊκών πεδίων. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό το οποίο θα ήθελα καταρχήν να σε ρωτήσω, γιατί είναι ελκυστικό και περίεργο, να ξεκινήσουμε από το τέλος λοιπόν. Υπάρχει ένα χρονολόγιο μελετητή και ερευνητή ενός πιθανού μέλλοντος, όπου έχεις μια περίεργη χρονολόγηση. Τι είναι αυτή η χρονολόγηση? Βλέπω μη κάπα εδώ πέρα, πι κάπα, τι είναι αυτά? Το συγκεκριμένο κείμενο είναι έτσι, βασίζεται αρκετά στη φαντασία. Η υπόθεση είναι ότι βρισκόμαστε
στο μετέχνιο μεταξύ του 22ου και του 23ου αιώνα, γύρω στο 22ου. Ναι. Γύρω στο 2200 μετά Χριστό. Μάλιστα. Και έχουμε έναν ερευνητή, ο οποίος κάθεται και εξετάζει την εποχή από το 1870 περίπου μέχρι το 2020. Mm. Γιατί μέχρι το 2020? Γιατί εκεί πέρα έχουμε μία τομή για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία. Το 1 τρίτο, αν όχι ο μισός πλανήτης, έζησε υπό συνθήκες καραντίνας. Μάλιστα. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Άρα το ΚΑΠΑ είναι η καραντίνα. Ουσιαστικά το 2020 έχει αποτελέσει ένα χρονολογικό σημείο καμπής που, πάνω στο οποίο βασίστηκε το σύστημα χρονολόγησης της δικής τους μελλοντικής κοινωνίας. Και από το 2200 μετά Χριστόν βλέπει πώς φτάσαμε στο 2020. Άρα είναι μια προβολή στο μέλλον. Είναι και μια επικοινωνία με το μέλλον, γιατί αν με το καλό το διαβάσει κάποιος, θα δει πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι τώρα για το μέλλον. Οπότε είναι διφυές. Είναι μια προειδοποίηση για το πού μπορούμε να πάμε, αν δεν προσέξουμε και δεν έχουμε κάποιες θεσμικές δικλείδες τεχνολογικής λογοδοσίας. Δηλαδή, απευθύνεται στο παρόν σαν προειδοποίηση και απευθύνεται και στο μέλλον σαν μια συνομιλία με τις μελλοντικές γενιές. Ωραία. Οπότε μου λύθηκε και η απορία αυτή, την οποία είχα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, αν θέλεις, με το μεγάλο θέμα το οποίο βγαίνει κατ' εμέ από το βιβλίο αυτό και το οποίο θα το προσδιορίζα ως την μεταβολή της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύως. Καταλαβαίνω ότι μέσα από το βιβλίο και με αφορμή συγκεκριμένα γεγονότα εισηγείς κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο αρκετά, ότι έχουμε μία μετατόπιση του κέντρου βάρους της πλανητικής ισχύως από τον άξονα Ανατολής-Δύσης που υπήρχε μέχρι τώρα στον κάθετο άξονα, ναι, Βορρά-Νότου. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Αρχικά να πούμε ότι ως πλανητικό βορρά ορίζω, για να καταλάβουν οι θεατές, ορίζω το παλαιό σύστημα ασφάλειας του Συμφώνου της Βαρσοβίας και το Ανατολικό Σύστημα. Και τα δύο μαζί. Ναι, μαζί, συμφωνιστικά. Δεν τα διαχωρίζω όπως ήταν η αντίληψη στο ψυχρό πόλεμο. Οπότε από το Τόκιο μέχρι τη Μόσχα, μέχρι το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, αυτός είναι ο πλανητικός βορράς. Πλανητικός νότος είναι οτιδήποτε έξω από αυτόν, από την Κίνα, την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, για να είναι λίγο ξεκάθαρο. Η ένταση που είχαμε στο ψυχρό πόλεμο ήταν ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Υπάρχουν κάποιες τάσεις που δείχνουν, μία από αυτές είναι και η τάση μεταναστευτική, η άλλη είναι η οικονομική, ότι έχουμε μια μεταστροφή σταδιακή στον άξονα Βορρά-Νότου, ότι οι εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το ξέρουμε. Λένε για ότι ο Νότος ο Ευρωπαϊκός δεν είναι τόσο αποδοτικός κλπ. Αυτό το βλέπω εγώ σε παγκόσμια κλίμακα, ότι έχει αρχίσει η πολιτική να είναι πιο έντονη στον άξονα Βορρά-Νότου και ότι μετασχηματίζεται, δηλαδή πάμε προς τα εκεί σε βάθος δεκαετιών και αιώνων, έτσι, και θα χαλαρώσει ο άξονας Ανατολής-Δύσης, τον οποίο θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή ένα κύκνιο άσμα αυτό με τη Ρωσία που γίνεται, έτσι. Δηλαδή είναι η τελευταία προσπάθεια επανασυσπήρωσης της Δύσης πάνω σε αυτό τον άξονα, γιατί από εδώ και στο εξής τα ζητήματα θα είναι κυρίως στον άξονα Βορρά-Νότου. Άρα καταλαβαίνω ότι το ουκρανικό ζήτημα, έτσι, το οποίο είναι ουσιαστικά μία σύγκρουση της Δύσης με την Ρωσία, καταρχήν, εντάσσεται στο εσωτερικό του βόρειου άξονα. Ναι, φυσικά. Άρα δεν έχουμε σύγκρουση Βορρά-Νότου. Για να δώσω μία αίσθηση, η αντίληψή μου είναι ότι με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης καταλύθηκε ένα τμήμα, το ευρασιατικό, του παγκόσμιου βορρά, και αυτή τη στιγμή δέχεται το ευρωπαϊκό τμήμα πίεση. Δηλαδή, να θέσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ και ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, οι ήττες των Αμερικανών και των Σοβιετικών, ήταν πρώιμα δείγματα αδυναμίας του πλανητικού βορρά συλλογικά και της Σοβιετικής Ένωσης και του Ατλαντικού Πόλου έναντι του πλανητικού νότου. Αυτό για να καταλάβει ο θεατής καλύτερα πώς εντάσσω. Οπότε δεν άντεξε την πίεση η Σοβιετική Ένωση, γιατί η Σοβιετική Ένωση δεν είχε μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, για μια περίοδο είχε και την Κίνα και την Ιαπωνία μαζί της, έτσι. Και αυτό το λένε αρκετοί μετασοβιετικοί, Ρώσοι, ακαδημαϊκοί, ότι ξέρετε, δεν είχαμε μόνο τη Δύση απέναντί μας. Εμείς είχαμε για μια περίοδο και την Ανατολή. Οπότε κάνω αυτό που δεν αρέσει σε πολλούς ιδεολόγους. Φέρνω κοντά το σοβιετικό και το καπιταλιστικό σύστημα και το βλέπω εξωτερικά. Έτσι. Οπότε κατέρευση στη σοσιαλιστική σφαίρα και τώρα έχουμε την κρίση της ατλαντικής σφαίρας που βιώνουμε.
η οποία προεισάγει, δηλαδή το ουκρανικό θέλει, είναι ένα πρελούδιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής σύγκρουσης του δυτικού κόσμου με την Ρωσία που θα είναι μαζί με την Κίνα και μαζί με τον κόσμο του Νότου, κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι πως μετά από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης η Ρωσία ούτως ή άλλως μαγνητίστηκε, το κέντρο βάρους της γύρισε προς τον πλανητικό Νότο, δηλαδή προς την Κίνα, όχι μόνο την Κίνα, απλά τώρα ανεβαίνει αυτό πάρα πολύ, και την Ινδία και τα αραβικά κράτη, και μάλιστα αυτή την περίοδο έχει μεγάλη σημασία η πολιτική της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά η αρχή της μεταμερικανικής, μεταμονοπολικής Μέσης Ανατολής. Αυτό που εξελίσσεται και με τη συμφωνία που διαμεσολαβητής ήταν η Κίνα με τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Οπότε μπορούμε να πούμε, επειδή ιτήθηκε ακριβώς στο παιχνίδι Ανατολής-Δύσης, την τράβηξε η βαρύτητα του πλανητικού Νότου. Και τώρα λειτουργεί κάποιες φορές και ως φορέας και εκφραστής των συμφερόντων του πλανητικού Νότου έναντι του Δυτικού Πόλου, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά για την Ουκρανία συγκεκριμένα θα πρέπει να το πιάσουμε όχι στο ζήτημα άξονα Νότου-Βορρά. Δηλαδή, το συστημικό αίτιο που έχει δημιουργήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία είναι οπωσδήποτε η επέκταση του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό είναι αοριστολογία. Τι εννοούμε? Αυτό που δεν μπορεί να δεχτεί η Ρωσία είναι το να μετατραπεί ο έξινος πόντος σε ανατοϊκή λίμνη, δηλαδή να εισχωρήσουν στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία και η Γεωργία. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει ο έξινος πόντος. Άλλος ένας παράγοντας είναι ότι μειώνεται η απόσταση πάρα πολύ προς τα σύνορά της, το οποίο έχει σχέση με το χρόνο και ότι χάνει ένα κλασικό πλεονέκτημα που είναι το βάθος, το στρατηγικό. Αλλά η ουσία του ζητήματος έγκυται στη σχέση των ΗΠΑ με τη Ρωσία. Διέρχονται κρίσεις. Ακόμα και αν υπάρξει εκεχηρία στην Ουκρανία, ακόμα και αν παγώσει για κάποιο χρονικό διάστημα το ζήτημα, δεν πρόκειται, ας πούμε, να σταματήσει ο πόλεμος που υπάρχει, ο μη κινητικός, ο μη φυσικός, ο μη στρατιωτικός, σε ιδεολογικό, ψηφιακό επίπεδο, οικονομικό, μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Δεν χρησιμοποιώ τόσο τον όρο «δις». Να σε ρωτήσω κάτι, το οποίο είναι και η απορία μου από το βιβλίο και τέλος πάντων την έχω έντονη. Η Ουκρανία, μένω στην Ουκρανία, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι καυτό και φλέγον, έτσι πώς το λένε, μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ. Το ουκρανικό ζήτημα, πέρα από αυτό το πλαισίωσες, είπες γιατί. Χρειάζεται και κάτι ακόμα. Έτσι, ναι. Σε ένα βάθος στρατηγικής. Mm-hmm. Έτσι, ας κάνουμε μια εικασία, συζήτηση κάνουμε. Σε βάθος στρατηγικής, το πρώτο ερώτημα είναι, εάν οθώντας τη Ρωσία προς την Κίνα, γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι, έχουμε γεγονότα από τα οποία το επιβεβαιώνουν, απολέσει την ψυχή της η Ρωσία, υπό την έννοια ότι και σε δημογραφική κατάσταση δεν είναι σε καλή κατάσταση η Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και δεύτερον γιατί το βάρος, η έλξη από την Ανατολή και τον Νότο είναι πάρα πολύ ισχυρή. Δεν ξέρω αν μπορεί δηλαδή η Ρωσία να αντέξει σε αυτό ή αν απορροφηθεί σε έναν ασιατισμό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί η Αμερική, να το πούμε έτσι, η Αμερική, ας πούμε η Δύση, ας πούμε η Αμερική, γιατί επιδιώκει έναν πόλεμο τέτοιο τη στιγμή που είναι φανερό ότι ο εχθρός της σε εισαγωγικά είναι η Κίνα. Γιατί τα χαλάει με τη Ρωσία, γιατί δεν θέλει να την προσεγγίσει τη Ρωσία για να πάνε μαζί κατά της Κίνας. Καλά, γιατί δεν κάνουν συμβιβασμούς οι Αμερικανοί και θα πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς και να αποδεχτούν ότι δεν υπάρχει μονοπωλικός κόσμος πλέον. Το πρώτο είναι αυτό, ότι οι Αμερικανοί δεν κάνουν συμβιβασμό με κανέναν. Και αυτή η κατάσταση που βρίσκεται ο πλανήτης από εκεί προκύπτει. Υπάρχει αλαζονία δηλαδή. Αλαζονία και δεν δέχονται να συμβιβαστούν. Το βλέπουμε. Το έχουμε δει και με τους συμμάχους τους. Δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παλιότερα το 2003 με το Ιράκ κλπ. Όλοι γίνονται κακοί. Είναι οι Γάλλοι. Το τι γράφεται στον Αμερικάνικο τύπο κατά καιρούς για τη Γαλλία δεν λέγεται. Όλοι είναι κακοί όσοι δεν υπακούν. Οπότε είναι η διάθεση να μην κάνουν συμβιβασμό, δηλαδή να κάτσουν σε ένα τραπέζι με τους Ρώσους σχετικά ως ίσως προς ίσο. Έτσι. Το υποτιμάνε αυτό. Εντάξει, μιλάνε οι Ρώσοι, ναι, θα τα βρούμε. Θέλω να αναφέρω κάτι με αφορμή για την Κίνα και τη Ρωσία, για να φτάσουμε λίγο, να το δέσουμε με την Ουκρανία. Γιατί έγινε τώρα? Υπάρχει η κατάσταση με το ΝΑΤΟ, αλλά δεν ερμηνεύει αυτό γιατί έγινε τώρα. Λοιπόν,
Το 2021 έλεγε η 20ετή συνθήκη φιλίας που είχαν η Ρωσία και η Κίνα το καλοκαίρι. Στα τέλη Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, την ανανέωσαν. Αμέσως μετά, οι Αμερικανοί έφυγαν κουτρουβαλώντας την κυριολεξία άτακτα από το Αφγανιστάν, έπεσε η Καμπούλ. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είχαμε την AUKUS, δηλαδή τη Συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου Αυστραλίας Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά έχουμε τους Ρώσους να στέλνουν έγγραφα διαπραγμάτευσης τα οποία αγνοούνται, και αυτό έρχεται σε αυτό που λέγαμε πριν. Μετά έχουμε την κοινή δήλωση Ρωσίας-Κίνας, η οποία έχει σημασία και καλό είναι τη διαβάσει ο κόσμος, η οποία αναφέρεται ρητά τόσο στην επέκταση του ΝΑΤΟ, όσο και στην AUKUS, δηλαδή την προσπάθεια της, των ΗΠΑ να φτιάξουν ένα σύστημα ασφάλειας στον ειρηνικό. Και μετά από κάποιες 2 ή 3 εβδομάδες, περίπου 20 μέρες, ξεκινά η εισβολή. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Αυτά εξηγούν το χρονισμό. Ο χρονισμός της υπογραφής του να φύγει βιαστικά, γιατί έφυγε βιαστικά από το Αφγανιστάν η Αμερική, δεν το έχουν απαντήσει. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν περίμενε να υπάρξει ανανέωση, αν και η ανανέωση δεν είναι για χρονικό διάστημα μεγάλο. Οπότε αυτό εξηγεί λίγο το χρονισμό που έγινε όλη η αλυσίδα. Μέσα σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, είχαμε τρομερές εξελίξεις, έτσι. Αυτό έχει σημασία να εξηγήσει γιατί έγινε τώρα η εισβολή. Η Ρωσία δεν έχει τον έλεγχο του πότε θα γίνει η εισβολή. Αν θέλει κάποιος να κατηγορήσει τις ΗΠΑ για παγίδα ή για μια προκλητική πολιτική, το ένα επίπεδο είναι ότι όντως δεν τους άκουσαν ποτέ και έχουν προειδοποιήσει οι Ρώσοι, αλλά αυτό είναι διαχρονικό τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2008 και μετά ίσως. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά από τη στιγμή που μπήκανε, οι Αμερικανοί λένε μπήκες, δεν θα βγεις. Τι εννοώ? Δεν θα υπάρξει τέλος στον πόλεμο με το να κάτσουμε σε τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι ο εγκλωβισμός ή κάποια παγίδα που μπορεί να έχουν κάνει οι Αμερικανοί. Όχι ότι οι Ρώσοι δεν είχαν τάχα μου τον έλεγχο και αναγκάστηκαν εκείνη τη στιγμή. Οι Ρώσοι μπήκανε τότε που ήθελαν να μπουν. Και πιστεύω ότι αν δεν είχε υπάρξει η άτακτη υποχώρηση στο Αφγανιστάν, δηλαδή ήταν κόκκινο πανί αυτό, πώς να το πω, δηλαδή έδειξε τρομακτική αδυναμία. Και οι αντιδράσεις που υπήρξαν, έτσι, γιατί μετά το Αφγανιστάν είχαμε τους Γάλλους, τους Βρετανούς και τους Γερμανούς να φωνάζουν, άσχετα αν τώρα όλοι λένε ζήτω ενωμένες πολιτείες. Ναι. Και με την AUKUS είχαμε τη Γαλλία να ξεσηκώσει. Ναι. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο και χάρη τη συζήτηση δύο πράγματα. Είναι διαφορετική η στεγνή στρατηγική, η οποία συνήθως είναι, από ιδεολογικοποιημένη, έτσι. Δηλαδή, για να το πω λίγο για να γίνουμε κατανοητός, ποια ήταν η ιδεολογία, καλά υπήρχε μια ρητορική, αλλά ποια ήταν η ιδεολογία της αρχαίας Αθήνας που εκστράτευσε στη Σικελία, παραδείγματος χάρη. Άρα η γεωπολιτική στρατηγική είναι στο τραπέζι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το ιδεολόγημα. Για μένα, έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Συμπλέκονται βέβαια, δεν είναι ξεχωριστά πράγματα, συμπλέκονται και αλληλοδιαπλέκονται. Καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λες και εσύ, ότι εφόσον τα βλέπεις αξονικά τα πράγματα και με περιφερειακά, καταλαβαίνω και έρχεται λίγο να δέσει σε μένα μέσα μου, τι, ότι πραγματικά η Δύση, δηλαδή ο Ευρωατλαντισμός, διέρχεται μια κρίση και δεν τη διέρχεται τώρα με αφορμή την Ουκρανία, τη διέρχεται εδώ και χρόνια. Και πρόσφατα έχουμε και το θέμα με την κατάρρευση πάλι τραπεζών και τα λοιπά. Δηλαδή όντως ίεται το ευρωατλαντικό οικοδόμημα. Οπότε για λόγους συσπήρωσης, αλλά εδώ μπαίνουμε στο ιδεολογικό, για λόγους συσπήρωσης θα ήθελε και το κατάφερε σε ένα βάθμο να συσπηρώσει παραδείγματος χάρη την Ευρώπη στο άρμα, ήτανε που ήταν η Ευρώπη αδύναμη, αλλά να τη συσπηρώσει ακόμα περισσότερο στο άρμα κατά της Ρωσίας, βλέπει και την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου, το σαμποτάζ κτλ. Από την άλλη η Ρωσία βέβαια και για λόγους δικής της συσπήρωσης κατ' εμέ ήταν μια ευκαιρία αυτό το πράγμα να έρθει σε μια αντιπαράθεση, η αντιπαράθεση δομεί τα στρατόπεδα, δίνει μια ζωή στις κοινωνίες, κακά τα ψέματα, έτσι να το δούμε λίγο και κονδυλικά. Αυτό είναι το θέμα της συσπήρωσης για μένα, το οποίο νομίζω ότι προκύπτει από σένα, από το βιβλίο. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και δεν ξέρω βέβαια και αν μπορείς να μου το πεις, αν μπορεί να το πει και κάποιος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πέρα από αυτό. Στρατηγικά, σε τι ωφελεί τον ευρωατλαντικό κόσμο μία σύγκρουση που φτάνει και στα όρια του πυρηνικού πολέμου με την Ουκρανία? Γιατί ρισκάρουν έτσι, γιατί φτάνουν στην άκρη του γκρεμού?
μπορούμε να δώσουμε ερμηνείες, ερμηνείες, έτσι, όχι. Το ΝΑΤΟ πληγώθηκε σε δύο στιγμές μέσα σε ελάχιστους μήνες, το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ, μία στο Αφγανιστάν και μία στην Ουκρανία. Υπάρχει ένας πανικός. Υπάρχει πανικός. Η υπερβολική συσπήρωση, οι πολλές φωνές κλπ. Κλπ. Φανερούν πανικό και φανερούν και τη γύμνια. Τα ευρωπαϊκά κράτη αυτή τη στιγμή όπως είναι δεν μπορούν να κάνουν πόλεμο. Είναι πολύ απλά. Η Ουκρανία, δεν θα πω το λόγο, δεν θα χρησιμοποιήσω το λόγο και τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι, γιατί γενικότερα δεν το κάνω αυτό. Η Ουκρανία πεθαίνει προκειμένου να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια κράτη δημοκρατίες. Δεύτερον, γιατί δεν έχουν στρατό, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή την επιχείρηση που κάνει η Ρωσία, δεν μπορούν να την κάνουν τα άλλα κράτη. Η Ιταλία δεν μπορεί να την κάνει αυτή την επιχείρηση. Έτσι. Δεν μπορεί να σταθεί. Πριν λίγες μέρες η Γερμανία ανακοίνωσε ότι ξέρετε, οι απώλειες που έχουμε από την Ουκρανία με τον εξοπλισμό που έχουμε στείλει θα αναπληρωθούν το 2030. Με λίγα λόγια, είναι γυμνά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την έννοια του να κάνουν στρατιωτικό πόλεμο, υπηρετικό, χερσαίο. Έτσι, όχι το να στέλνουμε όπλα. Και βέβαια μετά την Ουκρανία μπορεί ο πρώτος που να είναι πιο προετοιμασμένος να είναι η Πολωνία που έχει ως στόχο να γίνει ισχυρότερη χερσαία στρατιωτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και αν ακούγεται περίεργο. Έτσι. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως πανικού και απόκρυψης της γύμνιας που φανερώνει, ανεβάζει τις φωνές. Τώρα, γιατί επιλέγεται στρατηγικά η Ρωσία να χτυπηθεί, ας πούμε, αυτό θέλει. Όχι, γιατί ξεκινάνε στο βαθμό που συμμετέχουν, γιατί τώρα δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν 100% από πίσω είναι οι Αμερικάνοι ή αν είναι και οι Ρώσοι και το ένα και το άλλο, αλλά γιατί θα μπορούσαν οι Αμερικάνοι, το λέει και ο απλός λαός. Ναι, ναι, ναι. Ότι εκεί που σκοτώνονται άνθρωποι, που καταστρέφεται μια χώρα ολόκληρη, που υποθηκεύεται το μέλλον της για τα επόμενα 100 χρόνια. Κακά τα ψέματα. Τώρα μιλάμε μεγάλη καταστροφή που υφίσταται αυτή η χώρα. Φυσικά. Στα όρια του εμφυλίου, έτσι, γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι δεν είναι. Τώρα είναι αδελφοί λαοί, είναι ο ίδιος λαός. Λοιπόν, γιατί επιλέγεται μια τέτοια λύση από την πλευρά των δυτικών. Άσα, τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι ο εισβολέας, είναι ο επιτιθέμενος. Okay. Από την πλευρά των δυτικών. Γιατί, δηλαδή, πέρα από το να συσπυρώσουν το μέτωπό τους, τι άλλο κερδίζουν, αποδυναμώνουν τη Ρωσία στρατιωτικά, οικονομικά. Ναι. Αρχικά υπάρχει και η εξής αντίληψη. Εάν πέσει ο πιο αδύναμος, δηλαδή η Ρωσία, μετά η Κίνα θα μείνει μόνη της. Αυτά βέβαια είναι υποθέσεις. Σαν παραδειγματικά. Είναι οικοτολογίες, έτσι. Αλλά κυκλοφορεί αυτό σαν ιδέα. Οπότε χτυπάς πρώτα τον αδύναμο, να πέσει ο αδύναμος, για να είναι μετά πιο εύκολη η λύση σου, η στρατηγική που θέλεις να κάνεις, που ουσιαστικά είναι περικύκλωση κλασικά πράγματα, με την Κίνα. Βέβαια, αυτό εγώ έχω ένα ερωτηματικό. Νομίζετε ότι η Ινδία, άμα νιώσει ότι πέφτει η Κίνα, δεν θα πιστεύει ότι είναι μετά αυτή? Κάποιοι δεν έχουν ερμηνεύσει αρκετά το ρόλο και τη στάση της Ινδίας. Περίμεναν να γίνει Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι. Αλλά προφανώς κάτι οδηγεί και οθεί την Ινδία να έχει μια πιο ενδιάμεση στάση. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, τώρα φεύγω όμως, γιατί μιλάω λίγο για την Ινδία. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και η μόνη χώρα που πυκνώνει τις σχέσεις τους με όλους. Κάποιοι κόβουν σχέσεις. Οι Ρώσοι με την Ευρώπη. Έτσι. Οι Κινέζοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα τεχνολογικό πόλεμο. Οι Ινδοί είναι οι μόνοι που αυξάνουν με όλους συμπεριλαμβανομένου και της Κίνας. Έτσι. Άρα, παρόλο του... Άρα έτσι το καταλαβαίνω και εγώ και αυτό είναι μια ερμηνεία. Νομίζω αρκετά βάσιμη. Άρα, Δεν την αναφέρω μια άποψη. Ναι. Δεν την ενστερνή. Άρα ο δυτικός κόσμος επιλέγει να τροφοδοτήσει ή τέλος πάντων να μην κλείσει το θέμα της Ουκρανίας στα πλαίσια της, του να χτυπήσουμε στο δίπολο Ρωσία-Κίνα τον πιο ασθενή κρίκο που φαίνεται να είναι η Ρωσία, ούτως ώστε να λειτουργήσουμε και παραδειγματικά προς την Κίνα η οποία θέλει να πατήσει στις μύτες των ποδιών της και ταυτόχρονα να οριοθετήσουμε λίγο το πλαίσιο. Έτσι. Απλά να προσθέσω κάτι, ναι. Διακόπτω. Το μεγαλύτερο όφελος είναι η επαναβεβαίωση της Αμερικάνικης ηγεμονίας στα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος από τον πόλεμο στη Ρωσία. Και επίσης η επαναβεβαίωση και η απόκτηση νοήματος του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει... Είχε απολέσει. Βεβαίως, έχει μεγάλο πρόβλημα και θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα εάν
μεταφερθεί ο άξονας από το Ανατολή-Δύση στο Βορρά-Νότος. Θέλω, Δημήτρη, λίγο, γιατί το είπαμε αρκετά για τη στρατηγική της σύγκρουσης, θέλω όμως να ξαναγυρίσουμε λίγο στο αξονικό, γιατί φαίνεται από το βιβλίο και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, προσδιορίζεις κάθετα μία ζώνη η οποία ξεκινάει από τις αραβικές χώρες του Μαγκρέπ, κατά κάποιο τρόπο με την Αραβική Άνοιξη, πιάνει τη Μέση Ανατολή, η οποία ακόμα έχουμε τη Συρία, ανεβαίνει ίσως και το Ιράν, κολλάει, ανεβαίνει προς τα πάνω αυτό το κάθετο σχήμα προς την Ουκρανία και πιθανολογείς ότι θα καταλήξει στο βόρειο κύκλο, έτσι, στον αρκτικό ίσως κύκλο, όπου πραγματικά ανοίγουν τα ζητήματα, γιατί με την υπερθέρμανση του πλανήτη έχουμε, ανοίγουν δίωδη και περάσματα που ήταν με πάγο αυτή τη στιγμή, οπότε έχουμε και θέματα ναυσιπλοείας και θέματα ενεργειακής εκμετάλλευσης. Άρα υπάρχει μια διακεκαυμένη ζώνη η οποία ξεκινάει από τον νότο προς το βορρά. Σε αυτή τη διακεκαυμένη ζώνη, που είναι τα σύνορα ουσιαστικά αυτών των κόσμων, τρόπον τεινά, έχει προηγηθεί και ίσως έτσι εξηγείται, γιατί τότε δεν το καταλαβαίναμε, η πρεμούρα για τη Γιουγκοσλαβία. Η πρεμούρα του δυτικού κόσμου για τη Γιουγκοσλαβία, δεκαετία του 90, η οποία τόσο πολύ πόνεσε όσους από εμάς δεν θέλαμε να είμαστε υποταγμένοι στην Αμερική και να είμαστε με την καλή πλευρά της ιστορίας, η πρεμούρα αυτή εξηγήθηκε πολλαπλώς. Μιλήσανε για Βατικανό οι θρησκευόμενοι, Ορθόδοξοι. Άλλοι μιλήσανε για τη Γερμανία. Και μάλιστα στο έργο του Κουστουρίτσα, στο Underground, είναι σαφής ο υπαινιγμός κινηματογραφικά για το ρόλο της Γερμανίας και των Γερμανών φορχωνών. Άλλοι μιλήσανε για την Αμερική και για τη Γαλλία. Το Γιουγκοσλαβικό που έσκασε στη δεκαετία του 90 δεν μπορούσε να εξηγηθεί. Όταν δε αργότερα προέκυψε η Βοσνία, το φοβερό αυτό κράτος της Βοσνίας και το Κωσυφοπαίδιο, επιδεινώθηκε η δυσαναγνωσία, γιατί δεν ξέραμε, λέγαμε, έγινε ένας ολόκληρος πόλεμος, καταστράφηκαν υποδομές. Άνθρωποι χάσαν τις ζωές τους και τις περιουσίες τους για να γίνει το Κωσυφοπαίδιο, για να γίνει η Βοσνία. Ποια ήταν η προστιθέμενη αξία, τι θέλαν τελικά οι δυτικές δυνάμεις από το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Κατά τη γνώμη μου, με βάση το δικό σου σχήμα, εντάσσω και τη Ιουγκοσλαβία σε αυτό τον άξονα που ξεκινάει από τον νότο και πάει στο βόρα. Άρα είμαστε σε μία ζώνη συγκρουσιακή, η οποία ξεκινάει εδώ και δύο δεκαετίες. Θα θέσω δύο παράγοντες. Πρώτον, η Ιουγκοσλαβία της ψυχροπολεμικής περίοδου ήταν αυτό που ονομάζουμε buffer state, κράτος μαξιλάρι, αναχωματικό κράτος ανάμεσα στη Σοβιετική σφαίρα και την Ατλαντική. Μόλις καταλήφθηκε η Σοβιετική σφαίρα, ουσιαστικά πολυδιασπάστηκε με τον πόλεμο. Αυτό το αναχωματικό κράτος μαξιλάρι, το οποίο εφόσον δεν υπήρχε η Σοβιετική σφαίρα, δεν υπήρχε και λόγος να υπάρχει. Αυτό, σαν παρατήρηση, έχει σημασία. Τώρα, εγώ έχω μία ερμηνεία και μία ανάγνωση για την περιοχή που αναφέρεσαι, Μανώλη, για την επιστροφή των μετόπων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο μπορώ να εντάξω και εντάσσω τη Λιβύη, τη Συρία, την Ουκρανία, την πρώην Γιουγκοσλαβία. Ουσιαστικά με την αρχή της μονοπολικής στιγμής είδαμε τα ίδια μέτωπα να επανέρχονται σε αργή κίνηση και με χαμηλότερη ένταση. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να μην θυμόνται ότι το 1911 είχαμε τον Ιταλοτουρκικό πόλεμο. Έτσι. Θεωρώ ότι μετά είχαμε μια κλιμάκωση με τον Βαλκανικό και μετά πήγαμε στα κεντρικά μέτωπα με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα οποία όλα έλαβαν χώρα στην Ανατολική Ευρώπη. Ναι, και μέχρι γενικότερα Ανατολική Ευρώπη, Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, είναι αυτό το τρίγωνο, έτσι, και από τη Βαλτική. Και αυτά τα μέτωπα όλα έχουν επιστρέψει από το 2000-1990 κλπ. Μέχρι το 2020. Και θεωρώ ότι η επιστροφή στην Ουκρανία είναι πάλι μια κλιμάκωση, δηλαδή, για την Ανατολική Ευρώπη. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο της επιστροφής των μετώπων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε αργή κίνηση, μετά την μονοπολική περίοδο ηγεμονίας των ΗΠΑ, βλέπω τη Γιουγκοσλαβία και την Ευρώπη, όπως και τον Κάφκασο. Έτσι. Άρα η Ανατολική Ευρώπη και πιο κάτω που λες εσύ, η Ανατολική Μεσόγειος και μέρος του αραβικού κόσμου είναι το πεδίο σύγκρουσης, ήταν και είναι, επανέρχεται, το πεδίο σύγκρουσης γεωπολιτικών μεγεθών, έτσι. Φυσικά και αρχικά ήταν πολύ απλά το πεδίο επέκτασης της Αμερικάνικης ηγεμονίας, αρχικά. Αλλά τώρα οπισθοχωρεί και το βλέπουμε, το ξαναλέω. Αφγανιστάν, Ιράκ, το ΝΑΤΟ έφτασε να μείνεται
στα σύνορα Ρουμανίας-Πολωνίας, έτσι, να βρίσκεται, και Ουγγαρίας. Είναι μεγάλη ήττα. Άσχετα αν λέμε ότι οι Ρώσοι δεν έχουν πάει καλά, δεν έχουν κάνει, το ΝΑΤΟ από εκεί που ήταν στο Αφγανιστάν, μέσα σε λίγους μήνες, έφτασε να βρίσκεται στην Ανατολική Ευρώπη και η Αμερική να μην μπορεί να αποτρέψει ένα πόλεμο. Γιατί αυτό είναι αποτυχία της Αμερικής. Το να μην αποτρέψει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να μην αποτρέψουν τον πόλεμο είναι αποτυχία. Είναι αδυναμία του ηγεμόνα αυτό. Είναι καθαρότατο. Ναι. Είναι μπροστά της οι Ηνωμένες. Και αν ήθελαν τον πόλεμο. Εκεί πέρα πάμε όμως σε κάτι το οποίο έχει σχέση με κίνητρα. Εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ αυτής της άποψης, υπό ποια έννοια. Το ξαναλέω, αν θέλει κάποιος να αποδώσει στους Αμερικανούς ευθύνες, μπορεί για πάρα πολλά πράγματα. Το βασικό είναι η επέκταση του ΝΑΤΟ και ότι δεν έκατσε να μιλήσει με τους Ρώσους και να τους ακούσει και ουσιαστικά δεν τους σεβάστηκε. Το να ήθελε και να επιδίωξε φέρνει σε μια θέση θύματος και χωρίς καμία ισχύ τους Ρώσους, το οποίο δεν το πιστεύω γιατί πριν ανέφερα ότι οι Ρώσοι επέλεξαν το πότε και το πώς. Δεν αναγκάστηκαν από τους Αμερικάνους να κάνουν εισβολή, γιατί έκαναν εισβολή όχι μόνο η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι βρήκαν ευκαιρία επειδή είδαν τρομακτική αδυναμία στο Αφγανιστάν και το ξαναλέω, αν δεν είχε υπάρξει η εξέλιξη στο Αφγανιστάν, νομίζω ότι δεν θα είχαν αποτολμήσει τώρα. Επίσης, επειδή αυτά είναι βέβαια θεωρητικά έτσι και υποθετικά, επίσης αν υπήρχε και η Μέρκελ και ο Τραμπ, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είχε γίνει τώρα η εισβολή στην Ουκρανία. Ναι. Γιατί η ουσία της διπλωματίας είναι ακριβώς η μετακύληση της σύγκρουσης σε μελλοντικό χρόνο και τόπο. Ενδεχομένως με τη Μέρκελ και με τον Τραμπ να είχαν κάτσει κάπως στο τραπέζι. Δεν λέω να τα είχαν βρει, ναι, αλλά να μην γινόταν τώρα. Εντάξει, να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ πέρα, γιατί θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Αλλά για να μην φύγουμε από τον γεωγραφικό αυτό χώρο, τον επίμαχο, να μιλήσουμε λίγο και για τα δικά μας. Κάπου εδώ πέρα νομίζω το λες και εσύ, και είναι και μια άποψη δική μου, ότι η Τουρκία, πέρα από τις αδυναμίες που έχει και πέρα από τα παζάρια τα οποία παραδοσιακά κάνει ως Οθωμανική διπλωματία, εμφανίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα έλεγα από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από το 2000 σίγουρα από τον Ερντογάν, όχι πιο πριν, εμφανίζεται ως η φωνή του Νότου. Ως η φωνή των χωρών που θέλουν να σταθούν απέναντι και να διεκδικήσουν μια οντότητα απέναντι στον Αμερικανό ηγεμόνα. Νομίζω ότι εντάσσεται και αυτό, ο ρόλος της Τουρκίας εντάσσεται σε αυτό το σχήμα που βάζεις. Ναι, είναι το μόνο ανατολικό κράτος, το μόνο κράτος που ανήκει σε ευρωατλαντικούς θεσμούς, που ξεκάθαρα έχει μια φωνή του Νότου ή των αδικημένων ή αυτών που θέλουν μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη. Και δεν είναι και περίεργο, έτσι, γιατί είναι μια χώρα η οποία είναι και συνδετικός κρίκος ανάμεσα και σε Νότο και σε Βορρά και σε Αραβικό κόσμο και σε Ανατολική Ευρώπη, και η γεωγραφική της θέση είναι τέτοια και είναι και σωστό που το κάνει, γιατί θα αποβεί προς το συμφέρον της ήδη η στάση που έχει κρατήσει με τη Ρωσία. Της έχει βγει σε καλό. Ναι, αυτό το αναφέρω γιατί το λες και εσύ και γιατί επιβεβαιώνει ότι μιλάμε για έναν χώρο γεωγραφικό ο οποίος καίει. Η Τουρκία τον εκμεταλλεύεται γεωπολιτικά πάρα πολύ, παίζοντας ίσως και με τις δύο δυνάμεις, παίζοντας τον ρόλο του Μεσολαβίτη κτλ. Εμείς με τα δεδομένα τα μικρά και τα αδύναμα της Ελλάδας έχουμε ακολουθήσει την οδό της, τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα το δούμε αυτό ίσως. Τώρα, να επανέλθω λίγο στο θέμα του Τραμπ. Η Τουρκία θέλει να είναι ιστορικό υποκείμενο, συγγνώμη. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Θέλει να είναι ένα κράτος που είναι ιστορικό υποκείμενο. Δεν θέλει απλά να είναι πελάτη. Να είναι ουραγός. Να είναι ουραγός των εξελίξεων. Και έχει βέβαια μια ισχύ, η οποία είναι και η γεωγραφία της κατ' ουσίαν. Να μιλήσουμε. Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση για αυτό που μου έδωσε μια πάσα εδώ για το θέμα του Τραμπ και της Μέρκελ. Δεν είναι τυχαίο για μένα στο χρονισμό, όχι στη βαθύτερη στρατηγική, δεν είναι τυχαίο ότι ο πόλεμος από την πλευρά της Αμερικής γίνεται, δεν τον κάνει η Αμερική, η Ρωσία τον κάνει, αλλά επιτραπεί η έκφραση, γίνεται με την άνοδο του Biden στην εξουσία. Εγώ νομίζω ότι με τον Τραμπ δεν θα γινόταν. Διότι, όχι γιατί ο Τραμπ είναι καλός ή συμπαθητικός, αλλά γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ακολουθήσει μια φιλελεύθερη παγκοσμιοποιητική ατζέντα, η οποία σε ιδεολογικό επίπεδο
ορίζει τα πράγματα πολιτικά. Ορίζει τα πράγματα πολιτικά, δηλαδή πολιτικά. Φεύγει από το ρεαλισμό της πολιτικής, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Φεύγει από τα τραπέζια των διαπραγματεύσεων και μπαίνει σε ιδεολογήματα. Θυμίζω για τους ακροατές και θεατές μας ότι το γιουγκοσλαβικό δράμα οφείλεται εν πωλής σε αυτό το ίδιο ιδεολόγημα. Τότε είχαμε τη Χίλαρη Κλίντον, έτσι αν δεν κάνω λάθος, και τη Μαρτίν Ολμπράιτ, έτσι, που είναι, ανήκουν σε αυτές τις τάξεις της μιας παγκοσμιοποιημένης ελίτ. Δύο παρατηρήσεις, δύο απαντήσεις. Για μένα δεν είναι μόνο ο Τραμπ, είναι και η Μέρκελ. Είμαι ο μόνος το οποίο το τονίζω ότι άμα ήταν αυτοί οι δύο, και οι δύο, είναι πολύ πιθανό να μην γινόταν τουλάχιστον τώρα, να είχε υπάρξει έστω ένα μπάλαμα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η στρατηγική του Δημοκρατικού Κόμματος, ας πούμε νεοφιλελεύθερη, όχι με την οικονομιστική έννοια, με τον νεοσυντηρητισμό των Ρεπουμπλικανών, και αυτό το είδαμε στη Μέση Ανατολή, διαπλέκονται. Δηλαδή, δεν είναι ανεξάρτητες. Αλλά ο Τραμπ ως εξωτερικός παράγοντας έχει μία βάση σε αυτό που λες. Ότι έχουν κάνει τους περισσότερους πολέμους οι Δημοκρατικοί, τους έχουν κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι ο νεοσυντηρητισμός μαζί με τον νεοφιλελευθερισμό στη μονοπολική περίοδο των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν το ένα χέρι νιβιτάλ. Έτσι. Αυτό θέλω να τονίσω. Οπότε βλέπω μία αλληλοδιαπλοκή νεοσυντηρητισμού και νεοφιλελευθερισμού. Το ξαναλέω, όχι οικονομικά, το λέω σαν στρατηγική του Μπους για τη Μέση Ανατολή, που οι άλλοι το λέγανε πιο πολύ σαν εκδημοκρατισμό. Ο ένας έβαζε όπλα, ο άλλος ήταν πιο θετικός στις επαναστάσεις και συνέχιζε. Αλλά ο Τραμπ ήρθε σαν εξωτερικός παράγοντας αυτού του κατεστημένου, και υπ' αυτή την έννοια μπορεί να έχει περισσότερη βάση το ότι. Καλά, δεν είναι μόνο να υποθέσουμε. Όντως δεν έγινε πόλεμος επί Τραμπ. Ωραία, ναι. Απλά το ξαναλέω, έχει σημασία για μένα στο ζήτημα της Ουκρανίας και η Μέρκελ. Δεν βλέπω μόνο τον Τραμπ. Ναι. Γιατί η Μέρκελ, μην ξεχνάμε τι είπε και την περίοδο Τραμπ. Έτσι. Και δεν σημαίνει ότι αυτοί τα βρίσκουν. Είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συμβασίζει στις ΗΠΑ. Οι Γάλλοι είπαν ότι το ΝΑΤΟ είναι νεκρό. Όλα αυτά τα ξεχάσαμε με τη Ρωσία. Αλλά έχουν υποθεί, και για κάποιο λόγο έχουν υποθεί, και οι αιτίες δεν έχουν φύγει επειδή υπάρχει η Ρωσία. Οπότε κάποιοι μην έχουν στο μυαλό τους τόσο πολύ τον πετόν αρμέ αυτή τη στιγμή με μια άλλη πόλωση ότι δεν θα ξανάρθει. Οπότε αυτό. Ναι. Συμφωνώ. Δεν είναι αντιθετικά τα πράγματα μεταξύ των φιλελευθέρων, μεταξύ των φιλελευθέρων δημοκρατικών και των συντηρητικών στην Αμερική. Να πω εδώ, να κάνω μια παρέκβαση και να πω το εξής. Η Μέρκελ προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία, προερχόταν από την Ανατολική Γερμανία. Έχει μια σημασία η οποία έχει παραθεωρηθεί ιστορικά μέσα στη δίνη του ψυχροπολεμικού κόσμου. Η Ανατολική Ευρώπη, η οποία ήταν υπό το άρμα της Σοβιετικής Ένωσης, το ξεχνάμε ή μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει ποτέ, δεν ήταν μόνο Ανατολική, ήταν Ευρώπη. Αυτή τη διάσταση με τα βίας αρχίζουν και την ανακαλύπτουν και οι Γερμανοί σήμερα, καθυστερημένα. Υπήρξε μια υποτίμηση, καταρχήν υπήρξε εχθρότητα μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Μετά υπήρξε, όταν έπεσε το Ανατολικό στρατόπεδο, υπήρξε μια δρυμία υποτίμηση. Βλέπε τη λαϊλασία της Ανατολικής Γερμανίας από τα δυτικά γερμανικά συμφέροντα. Όμως υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Η Ανατολική Ευρώπη δεν έπαψε ποτέ να είναι Ανατολική Ευρώπη. Η δύναμη της γεωγραφίας είναι ακατάλυτη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ο Ανατολικό Γερμανός, δεν μιλάω για τον Ούγγρο, δεν μιλάω για τον Πολωνό που είχε και τη Ρωμαιοκαθολική πίστη, δεν μιλάω για τους Σέρβους, περήφανος λαός παλιός κτλ. Ακόμα και ο Ανατολικό Γερμανός που ήταν απόλυτα υποτελής και εξαρτώμενος από τη Σοβιετική Ένωση, ήταν Γερμανός. Ναι. Ήταν Γερμανός και μετά Σοβιετικός. Έτσι. Αυτό τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι η γεωγραφία αυτής της ζώνης είναι ισχυρότερη του ιδεολογικού πολέμου. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όταν εξέλιψε αυτή η γενιά, και να δούμε λίγο τις γενιές τώρα, αλλά να το κλείσω, όταν εξέλιψε αυτή η γενιά, χάθηκαν οι εξισορροπητικοί παράγοντες της Ευρώπης, όχι της Αμερικής, χωρίζει ωκεανό την Αμερική από τον υπόλοιπο κόσμο, ούτε της Ρωσίας, η οποία έχει την ευχέρεια να πάει ανατολικά και θα πάει. Αλλά η Ευρώπη ως γεωπολιτικό μέγεθος, με την πτώση της ανατολικής κομμουνιστικής συνιστόσασης, χάνει για μένα. Και τώρα βλέπουμε
Πώς. Χάνει γιατί ουσιαστικά αφομοιώνεται στη Δύση, γιατί είναι διαφορετικές πολιτιστικές κατηγορίες και με την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ όλοι έπρεπε να γίνουν Δύση, έτσι, είτε είναι Ούγγροι είτε είναι Πολωνοί, άσχετα αν οι Πολωνοί λόγω του παρελθόντος τους και επειδή βρίσκονται στη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση θέλουν να είναι πολύ κοντά με τους Αμερικανούς. Για μένα, σαν πολιτιστική κατηγορία, η Ευρώπη και η Δύση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι λίγο αιρετικό που θα πω, αλλά νομίζω ότι θα δώσει μια οπτική για να γίνει κατανοητό το πώς βλέπω τα πράγματα. Μια πρώτη ήττα της Ευρώπης από τη Δύση έγινε με τη Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ιτήθηκε. Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν η δεύτερη ήττα της Ευρώπης και η σχεδόν ολοκληρωτική, όχι, επικράτηση της Δύσης επί της Ευρώπης. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό, εάν καταλαβαίνω καλά, σαφώς εξαϊλώθηκε η Ευρώπη. Είχε αφομοιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε υπό την έννοια της στρατηγικής αυτονομίας που αναφέρει ο Μακρόν ή με το γαλλογερμανικό άξονα, να βγει μέσα από τη Δύση και να αναδυθεί, αλλά ο πόλεμος με τη Ρωσία ναι. την έβαλε πάλι ναι. κάτω. Ναι. Για μένα το μεγάλο ζήτημα, στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο να μιλάς ενάντια στους Γερμανούς και λόγω της ιστορίας μας. Να πούμε ότι φταίνε οι Γερμανοί, που αυτό πάντα διασώζει τους Αμερικάνους. Σε αυτό που φταίνε οι Γερμανοί είναι ότι είναι πάρα πολύ υποτακτικοί και πάρα πολύ φοβικοί απέναντι στην Αμερική. Από αυτή την έννοια έπρεπε να είναι λίγο περισσότερο Γάλλοι. Και κάτι άλλο ακόμα, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τόσο πολλοί Ευρωπαϊστές όσο παρουσιάζονται στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι άμα σηκώσει το πέπλο από κάτω είναι όλοι Ατλαντιστές, κατά βάση. Δηλαδή στην Ελλάδα οι Ευρωπαϊστές σε μεγάλο βαθμό, άμα τους πιέσεις, θα είναι Αμερικανιστές. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ευρώπη και ιδεολογικό και βούλησης και αποφασιστικότητας και εκεί ίσως να έχει ένα ρόλο και μια ευθύνη η Γερμανία γιατί, και κλείνω με αυτό, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, εάν υποθέσουμε ότι θέλει να γίνει υποκείμενο στα παγκόσμια πράγματα το οποίο να μην είναι η ουρά της Αμερικής, είναι ο Αμερικανογερμανικός ατλαντισμός. Ναι. Έτσι θα το συμπυκνώσω.